Η Κορδέλα κόπηκε και το 65ο νηπιαγωγείο Αγίας Εκατερίνης μπορεί και επισήμως να φιλοξενήσει 75 μικρούς μαθητές και να γεμίσει χαρούμενες φωνές. Σήμερα με αυτό το βιοκλιματικό νηπιαγωγείο, στο οποίο θα συστεγαστούν τα παιδιά δύο άλλων νηπιαγωγείων, του 6ου και του 65ου, που για τους γονείς τα παιδιά θα είναι όλα συγκεντρωμένα. Το κτίριο κατασκευάστηκε σε δημοτικό οικόπεδο 988 τετραγωνικών μέτρων, περιλαμβάνει αίθουσες, γραφεία, κουζίνα, τραπεζαρία και ένα μεγάλο περιβάλλοντα χώρο που αποτελεί πλέον πολυτέλεια σε πολλά σχολεία. Μετά από πολλές δυσκολίες και εμπόδια, το νηπιαγωγείο είναι γεγονός. Προσπαθούμε με διαφόρων ειδών υποδομές να εμπλουτίσουμε τις παροχές προς τους δημότες, ώστε να χαίνονται ακόμα περισσότερο αυτή την περιοχή. Και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Σε κάθε νέο κτίριο, επειδή υπάρχουν προβλήματα με τις πράξεις εφαρμογής, με τα ιδιοκτησιακά, πήρε λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά πραγματικά έγινε ένα εξαιρετικό κτίριο. Σε μια συνοικία που μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο αδικημένη, γιατί δεν υπάρχει σωστό σχέδιο πόλης. Την ώρα που στο Ηράκλειο δεν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τα σχολικά κτίρια και οι σχολικές μονάδες ασφικτιούν, ο Δήμαρχος Ηρακλείου αποδέχτηκε τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί και σε ό,τι αφορά το αίτημα ανέγερσης νέου γυμνασίου και λυκείου παρέπεμψε στις υπηρεσίες. Είναι η αρμόδια διεύθυνση παιδείας. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι θα βοηθήσουμε σε κάθε περίπτωση όσο μπορούμε για την ίδρυση καινούριων εκπαιδευτηρίων παντού. Και είναι γνωστό ότι το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο είναι ιδιαίτερα οξύ. Το έργο του βιοκλιματικού νηπιαγωγείου ήταν ύψους 1.380.000 ευρώ και είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.